Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει η Αγία Πελαγία λίγες ημέρες πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Στην Αγία Πελαγία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα. Έπρεπε ο τόπος αυτός, δεν έπρεπε μετά που κόπασε η φουρτούνα να εξαφανιστούν οι πάντες και τώρα να θέλουν να τα φτιάξουν. Τι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον τόπο αυτό, Ευρωπαίοι, παίρνουν τηλέφωνο και λέει φτιάξατε την παραλία. Η καλή θάλασσα είναι πλέον καθαρή ή έχει αυτοκίνητα μέσα ακόμα? Δεν έχει γίνει τίποτα μετά την πλημμύρα. Πέρα καθαρίσαν τους ρόδους μου, βοήθησε βέβαια ο Δήμος και έφερε, αλλά ως προς το θέμα του ως προς το θέμα του καναλιού δεν έχει γίνει τίποτα. Εικόνες ερημιάς και εγκατάλειψης, όπως σημειώνουν επαγγελματίες και δημότες, οι οποίοι νιώθουν πικρία και τα όσα δεν έχουν υλοποιηθεί και σε σχέση με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αγίας Πελαγίας 5 μήνες από τη φωνική πλημμύρα. Και τίποτα δεν έχει διορθωθεί. Έχουμε μείνει στις υποσχέσεις των Υπουργών και των όλων των φορέων. Η μεγαλύτερη είναι για το αντιπλημμυρικό που είχαμε υποσχέσεις από τους Υπουργούς και από την κυβέρνηση ότι θα το επισπεύσουν και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια μέχρι τώρα και η ανησυχία μας είναι σε τυχόν περίπτωση άλλης νεροποντής μήπως έχουμε τα ίδια προβλήματα και ξαναπλημμυρίσουμε και να μην έχουμε πάλι και θύματα. Έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως για παράδειγμα το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που εγκρίθηκε και που είναι μια διαδικασία που τρέχει πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όμως περιμένουμε και χρηματοδοτήσεις που υποσχέθηκαν οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κύριος Στρατόπουλος και ο κύριος Πέτσας και αφορούν και στην αγροτική οδοπία αλλά και στην θωράκιση της Αγίας Πελαγίας και του Παλαιοκάστρου και της Λιγαριάς με φράγματα ανάσχεσης. Περιμένουμε χρηματοδοτήσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση των μελετών. Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει το αντιπλημμυρικό έργο και αφού έχουν περάσει 20 μέρες από το έγγραφο που απέστειλε προς το Δήμο Μαλεβιζίου η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία διαπίστωσε ότι εντός του ρέματος υπήρχε μεγάλος όγκος στάσιμων ακάθαρτων υδάτων που είχαν δημιουργήσει συμπτικές καταστάσεις, εγκυμονώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καλώντας μάλιστα τη Δημοτική Αρχή να διευθετήσει την απομάκρυνση των στάσιμων νερών. Θα υπάρξει σύντομα τεχνική λύση, δηλώνει ο Μενέλαος Μποκέας. Και έχουμε καταλήξει σε λύσεις που θεωρώ ότι θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα. Και αυτή η τεχνική λύση μπορεί να εφαρμοστεί πριν την τουριστική σεζόν, ή ναι, μέσα στη τουριστική σεζόν. Ναι, πριν. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα. Άμεσα. Η λύση λοιπόν που θα δοθεί αφορά ουσιαστικά στην υποβοήθηση του καναλιού να μην κρατάει στάσιμα νερά, στάσιμα ύδατα που αυτά αποτελούν, δημιουργούν και το πρόβλημα. Το τυχείο ακριβώς, όπως το είπες, τυχείο. Ναι. Το τυχείο δεν έπρεπε να είχε σπαστεί από την επομένη της πλημμύρας, 15 του Οκτωβρίου. Ναι. Τώρα, γιατί δεν το σπάνε? Αυτό δεν μπορούμε εμείς που δεν είμαστε υπεύθυνοι να γνωρίζουμε το γιατί. Σε λίγες ημέρες ξεκινούν εργασίες ανάπλασης με την πλακόστρωση του πεζόδρομου από το ύψος του πάρκινγκ μέχρι το αντιπλημμυρικό έργο με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, σκεπτόμενοι ότι το αξίζει η Αγία Πελαγία, το χρειάζεται η Αγία Πελαγία, να προχωρήσουμε πολύ σύντομα με χρήματα από τα ανταποδοτικά σε μια ανάπλαση που θα αλλάξει και την ψυχολογία αλλά και την εικόνα. Ο στόχος μας είναι και οι συζητήσεις που γίνονται να ξεκινήσει πολύ άμεσα, μέσα στις επόμενες 10 μέρες, αλλά και να ολοκληρωθεί τέλος Απρίλη. Δεν πιστεύουμε τίποτα. Έχει πάει ο μήνας 14-15, έτσι, Μαρτίου, θα έρθουν οι πρώτες τουρίστες μετά από 10 μέρες. Τώρα αν έρθουν την ώρα που βάζουν την πλακόστρωση και δεν μπορούν να πάνε και στα νοικιαζόμενα δωμάτια. Αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά. Βασικά είναι η καθαριότητα, να φτιαχτούν οι πεζοδρομήσεις και να καλοπιστεί η περιοχή. Εν τω μεταξύ, αύριο θα τελεστεί Τρισάγιο στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους η Ευγενία Κυρίλο Βασιφάκη και ο Κώστας Βεργάκης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία από δημότες με φόντο τα άλλη τα προβλήματα της περιοχής.